Διευθυντής Πληροφορικών Συστημάτων είναι ο άνθρωπος που διασφαλίζει πως όλα τα στελέχη της επιχρήσης θα έχουν στη διάθεσή τους επιχειρησιακή πληροφορία έτσι ώστε οι αποφάσεις που καλούνται να πάρθουν να ανταποκρίνονται το δυνατόν στην πραγματικότητα. Βασική αρχή της πληροφορικής είναι πως η πληροφορία έχει αξία τη στιγμή που την χρειάζεσαι. Για τον παραπάνω λόγο, ο Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων καλείται να σχεδιάσει και να αναπτύξει μηχανογραφικά και μηχανοργανικά συστήματα τα οποία να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται πληροφορία που αφορά όλους τους τομείς της επιχείρησης από την οργάνωση της παραγωγής, διαχείριση προσωπικού, την παρακολούθηση της αποθήκης, την υποστήριξη των πωλήσεων, τη μελέτη του ανταγωνισμού και σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα ακραίου ανταγωνισμού τη βιομηχανική κατασκοπία. Μεγάλη πρόκληση για αυτόν τον ρόλο, ειδικά σήμερα, είναι η διατήρηση της αιτιότητας, της πληροφορίας, κάθομαι η διασφάλιση της μυστικότητας και της διανομής της σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του κάθε εργαζομένου. Όταν λέμε μηχανοργάνωση, εννοούμε το υλικό μέρος του πληροφορικού συστήματος, δηλαδή τον υπολογιστή ή ακόμα και ειδικές συσκευές συλλογής πληροφορίας. Η μηχανογράφηση του ΑΕΛΟ, μέρος του πληροφορικού συστήματος, ήλιο στο λογισμικό. Ο σωστός διευθυντής πληροφορικών συστημάτων ή αλλιώς Information Technology Manager μελετά τη ροή εργασιών της επιχείρησης και προτείνει διαρκώς βελτιώσεις. Στη σημερινή εποχή, που εξελίξεις τρέχουν γρήγορα, επιβιώνουν επιχειρήσεις με στιβαρά πληροφορικά συστήματα.